Γελάω, γελάω, χαμόγελος, χαμόγελος, τα δύο λοιπόν αυτά κόμματα κατήργησαν τον πολιτικό διάλογο. Έχουν επιδοθεί σε υποσχετικούς μονολόγους, με υποσχέσεις τις οποίες βέβαια θα αναιρέσουν την επόμενη μέρα των εκλογών. Κατά συνέπεια, η βασική θέση του κόμματός μας για εκκίνηση ενός πολιτικού διαλόγου βάσει προγραμμάτων με την ταυτόχρονη κατάργηση των αρχηγικών χαρακτηριστικών τους ανθρώπους, με την οτροπία, με τον πολιτισμό, με την ιστορία και την πολυπολιτισμικότητα ενός κοσμήματος της Ελλάδας που είναι η Θράκη μας. Εμείς που ήθελαν το Πανεπιστήμιο έναν οικογενειοκρατικό μηχανισμό επιλογής προσώπων από συγκεκριμένους μηχανισμούς εις βάρος της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, δυνάμεις που δεν καταλάβαιναν ότι η μεγάλη αξία της παράταξής μας είναι η δύναμη της αλλαγής, η δύναμη της δικαιοσύνης, η δύναμη της δημοκρατίας. Χαίρομαι λοιπόν διότι ξεκίνησα την πολιτική μου πορεία από αυτόν εδώ τον τόπο. Έγινα πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης και έχω ένα πολύ μεγάλο χρέος που οφείλουμε όμως να εκπληρώσουμε όλοι μαζί. Στις 21 Μαΐου να σηκώσουμε ξανά ψηλά τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ, τον ήλιο της δικαιοσύνης, της ελπίδας και της προοπτικής για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Τη σημαία του ΠΑΣΟΚ, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.